Οπότε καλή σας ημέρα από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, καθώς από χθες ξεκίνησε η κατάθεση προσφορών για την επώδυση του 67% του λιμένα της πόλης, προκαλώντας βέβαια αντιδράσεις και ανάμεσα στις τάσεις των εργαζομένων. Να σας πω πως σήμερα 12 με 3 έχουν προγραμματίσει στάση εργασίας αλλά και συνέντευξη τύπου στη 1 το μεσημέρι. Να δώσουμε όμως τον λόγο στους εργαζόμενους που είναι μαζί μας. Σε προσώπους θα ξεκινήσουμε με την κυρία Πανίγουργούρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Το ΤΑΙΠΕΔ με έναν σχεδόν προσκοπηματικό τρόπο και δίνοντας βαρύ πλήγμα, καταφέροντας βαρύ πλήγμα στην κοινοβουλευτική διαδικασία και στη δημοκρατία, έβγαλε στον αέρα την Δευτέρα το απόγευμα στις 5.30 η ώρα την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πώληση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Όπως ξέρουμε όλοι, στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, όλα τα κόμματα και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή της Συμπολίτευσης, τοποθετήθηκαν απέναντι στην πώληση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, βάζοντας ζητήματα διάφορα. Πράγμα που σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι δεν υπάρχει αρχή της δεδηλωμένης. Δεν υπάρχει κυβερνητική πλειοψηφία με την οποία το ΤΑΙΠΕΔ να νομιμοποιείται, να βγάλει στον αέρα την πρόσκληση ενδιαφέροντος. Ξέραμε ότι δεν ανέκρουσε τίποτα. Ότι δεν άλλαξε άποψη, το δήλωσε άλλωστε. Τρίτη συζητήθηκε στην Επιτροπή της Βουλής. Την Τετάρτη, την Πέμπτη είχε συνεδρία στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ, από ό,τι μάθαμε από τις εφημερίδες και από το τύπο. Φαινόταν όμως ότι αντιλαμβανόταν το ζήτημα, το πρόβλημα, με την έννοια ότι εκτός από τα κόμματα και όλοι οι φορείς σχεδόν της πόλης σύσσωμοι είχαν ταχθεί απέναντι στην πώληση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Αυτοδιοικητικοί, ο Δήμος Θεσσαλονίκης, οι Δήμοι του Πολεοδομικού Συγκροτήματος, Καλαμαριάς, Νεάπολης Σικαιών, Παύλου Μελά, Βόσμου Κορδελιού, είχαν πάρει αποφάσεις απέναντι, ένα όχι στην πώληση, προτείνοντας ότι οι ΠΕΔ να σταματήσουν και την κυβέρνηση να σταματήσουν τη διαδικασία. Οι παραγωγικοί φορείς της πόλης, την πλειονότητά τους επίσης, οι εργαζόμενοι και το εργατικό κέντρο, δηλαδή όλοι οι φορείς της πόλης, σχεδόν σύσσωμοι, ήταν απέναντι στην πώληση. Καταλάβαινε λοιπόν ότι δεν μπορεί να το θεωρήσαμε, ότι κατάλαβε ότι δεν μπορεί να το κάνει και μίλησε τουλάχιστον στα δελτία τύπου και από ό,τι διέρευσε στις εφημερίδες, ότι θα δώσει ένα χρόνο για διαβούλευση με τους παραγωγικούς και τους αυτοδιοικητικούς φορείς τουλάχιστον. Ανταυτού έβγαλε ο χρόνος που δόθηκε ήταν 2 ημέρες, δεν έγινε καμία συζήτηση με κανέναν και βγήκε η πρόσκληση ενδιαφέροντος στον αέρα. Εμείς θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, με όλους τους τρόπους, πολιτικά, νομικά και συνδικαλιστικά βέβαια. Θα συνεχίσουμε τις επαφές με τους φορείς της πόλης όπως κάναμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα προσπαθήσουμε να ενταθεί αυτή η φωνή, να βγει με ένταση από την πόλη. Είναι τραγική ηρωνία, ξέρετε. Όταν τη μέρα που κατέθεσε για συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής του ΤΑΙΠΕΔ την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πώληση, εδώ στο λιμάνι, στην αποθήκη Γάμα, οι εργαζόμενοι σε συνεργασία με την εκδοτία Post, μια ηλεκτρονική εφημερίδα, είχαμε πραγματοποιήσει μια ημερίδα. Είχαμε τους πάντες και όλες τις απόψεις. Ήταν τεχνοκράτες και από τον ακαδημαϊκό χώρο, οι συγκητές, ήταν από το Δήμο της Θεσσαλονίκης, από τους εμπορικούς, από τους παραγωγικούς φορείς, οι εργαζόμενοι και φυσικά όλο το αυτοδιοικητικό κομμάτι, περιφέρεια, μη περιφερειάρχης και υποψήφοι, Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμαρχος και υποψήφοι, όλοι λοιπόν τοποθετήθηκαν απέναντι στην πώληση. Αυτό έγινε τη μέρα που ανακοίνωσε ότι το πάει στο, το κατεβάζει στην Επιτροπή Οικονομικών. Προχτές, που έβγαλε την πρόσκληση ενδιαφέροντος στον αέρα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης στο Δημοτικό Συμβούλιο είχε καλέσει πάλι όλους τους φορείς, όπου επαναδιατύπωσε την ίδια άποψη. Την ίδια ώρα λοιπόν του ΤΕΙΠΕΔ έβγαζε στον αέρα την πρόσκληση ενδιαφέροντος. Κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να σοβαρευτούμε. Δεν είπαμε επί της ουσίας για το λιμάνι, αλλά θεωρούμε ότι εκτός όλων των υπολείπων είναι βαρύτε το πλήγμα στην κοινοβουλευτική διαδικασία, στους κοινοβουλευτικούς θεσμούς, ο τρόπος με τον οποίο γίνονται τα πράγματα. Θέλουμε πάρα πολύ
λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι μοναδικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα. Δεν είναι σχήμα λόγου αυτό, είναι μια πραγματικότητα. Αφορά όλη την Βόρεια Ελλάδα και όλη την περιοχή.